Είμαι ο Μινάζας Γέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και σήμερα θα σας παρουσιάσω την τέταρτη διάλεξη του μαθήματος Ενσωματωμένα Συστήματα. Σε αυτή τη διάλεξη θα μιλήσουμε για τους επεξεργαστές και τα σύνολα εντολών, για τις κεντρικές μονάδες επεξεργασίας και θα γίνει μια μικρή εισαγωγή στην αρχιτεκτονική ARM και τις εντολές assembly που υποστηρίζει. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο σκοπός λοιπόν της σημερινής ενότητας είναι η παρουσίαση της δημοφιλούς αρχιτεκτονικής ARM και μια εισαγωγική περιγραφή σε αυτή την αρχιτεκτονική. Καταρχήν να θυμηθούμε τι εννοούμε σύνολα εντολών, Instruction Set Architecture, μια έννοια που είχαμε συναντήσει στην αρχιτεκτονική υπολογιστών και την είχαμε συναντήσει προκειμένου να ταξινομήσουμε τις διαφορετικές κεντρικές μονάδες επεξεργασίας. Το σημαντικό στοιχείο λοιπόν της EASA είναι η γλώσσα assembly. Η EASA είναι η διασύνδεση, το interface δηλαδή, ανάμεσα στο προγραμματιστή και το υλικό. Ο προγραμματιστής λοιπόν, χρησιμοποιώντας την EASA, τις εντολές που υποστηρίζει και τις λειτουργίες που υποστηρίζει η κεντρική μονάδα επεξεργασίας, μπορεί να μιλήσει με τον επεξεργαστή, με το ίδιο το υλικό και να δημιουργήσει τις συναρτήσεις και τον κώδικα που χρειάζεται για το πρόβλημά του. Βέβαια, συνήθως ο προγραμματισμός γίνεται σε υψηλού επίπεδου γλώσσες. Εν τούτης, αυτές οι υψηλού επίπεδου γλώσσες που είναι και πιο εύκολες στον προγραμματισμό, χρησιμοποιώντας το compiler μετατρέπονται σε εντολές assembly, που στη συνέχεια με το linker και τα αντίστοιχα εργαλεία μετατρέπονται σε κώδικα μηχανής προκειμένου να εκτελεστούν μέσα στους επεξεργαστές. Όπως είχαμε δει στην αρχιτεκτονική, δύο είναι οι βασικές αρχιτεκτονικές στην δημιουργία των επεξεργαστών. Η πρώτη αρχιτεκτονική είναι η αρχιτεκτονική του Newman, όπου φέρει το όνομα από τον αντίστοιχο οραματιστή της εποχής, όπου είχε προτείνει την διαίρεση των δεδομένων και των εντολών σε μία μνήμη και τη χρήση του επεξεργαστή ως μία άλλη οντότητα. Έτσι λοιπόν υπάρχει μία μνήμη, μία κοινή μνήμη και για τις εντολές και για τα δεδομένα και υπάρχει και η κεντρική μονάδα επεξεργασίας όπου συνεχώς ανακαλεί εντολές από τη μνήμη. Συνεχώς εκτελεί τον κύκλο Fetch, Decode, Execute, Store, δηλαδή ανάκληση εντολής, αποκωδικοποίηση εντολής, εκτέλεση εντολής και γραφή των αποτελεσμάτων στη μνήμη. Έτσι λοιπόν ο επεξεργαστής διαβάζει από την μνήμη μία εντολή και στη συνέχεια την εκτελεί. Προκειμένου βέβαια να μπορεί να διαβάσει μία εντολή, θα πρέπει να γνωρίζει πού βρίσκεται αυτή η εντολή. Έτσι λοιπόν υπάρχει έννοια του μετρητή προγράμματος, Program Counter, όπου δείχνει κάθε φορά στην επόμενη εντολή που θα πρέπει να διαβάσει ο επεξεργαστής. Μόλις ο επεξεργαστής διαβάσει μια εντολή από τη μνήμη, αυτόματα αυξάνεται αυτός ο μετρητής προγράμματος και δείχνει στην επόμενη εντολή, ώστε μόλις ολοκληρώσει την επανάληψη Fetch, Decode, Execute, Store, να μεταβεί στην επόμενη εντολή που θα την κάνει Fetch. Επίσης, υπάρχει και ο καταχωρητής εντολών, Instruction Register, όπου εκεί τοποθετείται η εντολή μόλις έρθει μέσα στον επεξεργαστή και όπου θα αποκωδικοποιηθεί για να δημιουργηθούν τα κατάλληλα σήματα ελέγχου. Βέβαια, υπάρχουν και οι γενικού σκοπού καταχωρητές, καταχωρητές που είναι ορατή στο χρήστη ή αόρατη στο χρήστη και ούτω καθεξής. Θα πρέπει βέβαια να συγκρατήσουμε ότι η Von Neumann είναι η αρχιτεκτονική όπου υπάρχει μία κοινή μνήμη και είναι η μία αρχιτεκτονική που συναντάμε στους τυπικούς υπολογιστές, στα λάπτοπ, στους διακομιστές και
σε παρόμοιες αρχιτεκτονικές. Έτσι λοιπόν, βασικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής που εννοούμε είναι ο καταχωρητής που ονομάζεται μετρητής προγράμματος, όπου δείχνει κάθε φορά στην επόμενη εντολή προς εκτέλεση. Επειδή χρησιμοποιείται ο καταχωρητής προγράμματος, μας διαφοροποιεί τον υπολογιστή, που είναι της αρχιτεκτονικής που εννοούμε, από μία μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων, όπου σε αυτή τη μηχανή το κάθε βήμα δείχνει στο επόμενο βήμα, στην επόμενη κατάσταση που θα εκτελεστεί. Αν δούμε λοιπόν το πώς έχουμε την τοποθέτηση των στοιχείων, θα δούμε ότι υπάρχει από τη μία ο επεξεργαστής, όπου φαίνονται οι καταχωρητές Program Counter και Instruction Register και μία κοινή μνήμη όπου βρίσκονται τα δεδομένα και εντολές. Ο επεξεργαστής λοιπόν θα στείλει μία διεύθυνση, η οποία αυτή η διεύθυνση καταδεικνύεται από το Program Counter. Έστω λοιπόν το Program Counter έχει την τιμή 200, αυτή η τιμή 200 που είναι η διεύθυνση μνήμης με αριθμό 200 θα τοποθετηθεί στον διάβλο διευθύνσεων της μνήμης και στη συνέχεια θα σταλεί στη μνήμη. Η μνήμη λοιπόν θα στείλει τα περιεχόμενα της θέσης 200, όπου είναι σε διαδική μορφή και αντιστοιχούν βέβαια σε μία εντολή. Αυτά τα περιεχόμενα λοιπόν της θέσης 200, που είναι ο κώδικας μηχανής, που είναι τα bit της συγκεκριμένης θέσης, θα τοποθετηθούν μέσα στον Instruction Register και στη συνέχεια θα αποκωδικοποιηθούν και θα δημιουργηθούν τα κατάλληλα σήματα ελέγχου. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα λοιπόν, ο κώδικας μηχανής αντιστοιχεί σε μία εντολή πρόσθεσης, add R5,R1,R3, που στην ISA της ARM σημαίνει να γίνει πρόσθεση R1 και R3 και να αποθηκευτούν τα αποτελέσματα στο καταχωρητή R5. Εκτός από την αρχιτεκτονική von Neumann, υπάρχει και αρχιτεκτονική Harvard. Στην αρχιτεκτονική Harvard υπάρχουν δύο ξεχωριστές μνήμες. Υπάρχει μία μνήμη δεδομένων, data memory, και μία μνήμη εντολών, προγράμματος. Η κάθε μνήμη έχει το δικό της διάβλο δεδομένων και το δικό της διάβλο διευθύνσεων. Βέβαια, είναι δύσκολη η εγγραφή προγραμμάτων που να χρησιμοποιούν την αρχιτεκτονική Harvard, γιατί θα πρέπει συνεχώς ο προγραμματιστής να γνωρίζει τους δύο διαφορετικούς αυτούς χώρους διευθυνσοδότησης μνήμης. Η Harvard λοιπόν δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το χρησιμοποιούμενο κώδικα, γιατί η μνήμη εντολών συνήθως είναι μια μνήμη κυρίως ανάγνωσης και δεν μπορεί να γίνει εύκολα εγγραφή σε αυτή τη μνήμη. Βέβαια, το πλεονέκτημα αυτής της αρχιτεκτονικής είναι ότι επιτρέπει δύο ταυτόχρονες προσκομίσεις από τη μνήμη. Μπορεί δηλαδή ταυτόχρονα να διαβάζει και από τη μνήμη εντολών και από τη μνήμη δεδομένων. Σε αντίθεση με την αρχιτεκτονική von Neumann, όπου εκεί πέρα υπάρχει ένα bottleneck, ένα σημείο συμφόρησης στον κοινό διάβλο δεδομένων και διευθύνσεων. Οι περισσότερες DSP χρησιμοποιούν αρχιτεκτονική Harvard για συνεχή ροή δεδομένων, δηλαδή να υπάρχει μεγαλύτερο εύρος ζώνης της μνήμης και πιο προβλέψιμο εύρος ζώνης, δηλαδή να υπάρχει συγχρονισμός της μετακίνησης δεδομένων. Μία άλλη κατηγοροποίηση που συναντάμε στις ISA είναι η έννοια RISC και CISC.
Οι επεξεργαστές λοιπόν μπορεί να είναι είτε RISC, το RISC είναι Reduced Instruction Set Computer, δηλαδή μειωμένο set εντολών, ενώ το CISC είναι Complex Instruction Set Computer, δηλαδή πολύπλοκο set υπολογιστών. Συναντάμε επεξεργαστές που ανήκουν είτε σε μια κατηγορία είτε στην άλλη, αλλά και οι δύο κατηγορίες είναι εξίσου δημοφιλείς. Οι CISC αρχιτεκτονικές ήταν οι πρώιμες αρχιτεκτονικές, υποστήριζαν πολλούς τρόπους διευθυνσοδότησης και πολλές λειτουργίες που ήταν και κάπως σύνθετες. Για παράδειγμα, υπήρχε εντολή αναζήτησης σύμβολος σειράς μέσα σε μία μνήμη, το οποίο βέβαια θα μπορούσε να υλοποιηθεί αντί για μία εντολή assembly με πολλές εντολές assembly που μπορούσαν να ψάχνουν τους χαρακτήρες σε μία δομή επανάληψης. Από την άλλη υπάρχει το μειωμένο σε εντολών υπολογιστή, το RISC, όπου θεωρείται μια εξέλιξη στην αρχιτεκτονική των υπολογιστών, υποστηρίζει φόρτωση αποθήκευση από τη μνήμη στον επεξεργαστή, δηλαδή δεν μπορούν να γίνουν πράξεις απευθείας σε θέσεις μνήμης, κάτι που το υποστηρίζουν οι αρχιτεκτονικές CISC. Το ότι είχαν λίγες και μικρές εντολές assembly βοήθησε στο να είναι όλες οι εντολές διασωληνωμένες και έτσι να υπάρχει μία σταθερή απόδοση, ένας ρυθμός δεδομένων που δεν ήταν μεταβλητός όπως σε CISC αρχιτεκτονικές και γι' αυτόν τον λόγο είχαν και μεγαλύτερη ταχύτητα οι RISC αρχιτεκτονικές από τις CISC. Ένα παράδειγμα της RISC αρχιτεκτονικής είναι ο επεξεργαστής MIPS, ενώ ένα παράδειγμα της CISC αρχιτεκτονικής είναι ο επεξεργαστής Pentium. Βέβαια, με τον καιρό αναπτύχθηκαν τεχνικές μετατροπής των CISC επεξεργαστών σε RISC, κυρίως σε x86 αρχιτεκτονική και έτσι το χάσμα έχει μειωθεί. Κάποια χαρακτηριστικά τα οποία συναντάμε στις ISA εξαρτώνται με το αν είναι σταθερού ή μεταβλητού μήκους οι εντολές. Για παράδειγμα, η αρχιτεκτονική ARM, η 32-bit αρχιτεκτονική, υποστηρίζει εντολές που όλες έχουν μέγεθος 32-bit. Ενώ η CISC αρχιτεκτονική της Intel x86 32-bit υποστηρίζει μεταβλητού μήκους εντολές από 1 έως 17 byte. Ένα άλλο στοιχείο που χαρακτηρίζει μια ISA είναι η τρόποι διευθυνσιοδότησης που υποστηρίζει. Δηλαδή, με ποιους τρόπους μπορεί ένας προγραμματιστής να προσπελάσει τη μνήμη, είτε για να διαβάσει είτε για να γράψει. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι ένας έμεσος τρόπος διευθυνσιοδότησης, κατευθείαν χρησιμοποιεί μια διεύθυνση μνήμης, ένας έμεσος τρόπος διευθυνσιοδότησης, όπου η διεύθυνση μνήμης βρίσκεται σε ένα καταχωρητή, άρα λοιπόν θα πρέπει να διαβαστεί πρώτα αυτός ο καταχωρητής που συνέχεια θα δείξει αυτή τη μνήμη. Για παράδειγμα, ένας άλλος τρόπος είναι η έμεση διευθυνσιοδότηση με μετατόπιση, όπου υπολογίζεται η διεύθυνση της προσπέλασης ως προς έναν καταχωρητή και μία σταθερή τιμή που προστίθεται και ούτω καθεξής. Κάποια άλλα χαρακτηριστικά είναι ο αριθμός εντελεστών που υποστηρίζουν οι εντολές. Για παράδειγμα, στην ARM αρχιτεκτονική υπάρχουν εντολές που δέχονται ακόμα και 3 παραμέτρους. Ενώ στην Intel αρχιτεκτονική όλες οι εντολές assembly ανήκουν σε κατηγορίες που δεν δέχονται καμία εντολή, καμία παράμετρο, 2 παραμέτρους ή 1 παράμετρο. Ένα άλλο στοιχείο είναι η τύπη των εντελεστών. Αν η συγκεκριμένη ISA υποστηρίζει πραγματικούς αριθμούς ή όχι, για παράδειγμα. Το μοντέλο του προγραμματισμού, λοιπόν, είναι αυτό που βλέπει ο προγραμματιστής και συνδέεται
με τους καταχωρητές που είναι προσβάσιμοι σε αυτόν. Δηλαδή μπορεί άμεσα να τροποποιήσει τιμές. Όπως είχαμε πει πιο πριν, υπάρχουν καταχωρητές όπου είναι ορατοί στο χρήστη. Για παράδειγμα, ένας καταχωρητής ΑΕΞ στην αρχιτεκτονική χειρονοτέξη είναι ορατός στο χρήστη και ο ίδιος ο προγραμματιστής μπορεί να γράψει μια τιμή άμεσα σε αυτόν τον καταχωρητή. Για παράδειγμα, να δώσει MOVE ΑΕΞ,5. Η τιμή 5 να μεταφερθεί στον καταχωρητή ΑΕΞ. Υπάρχουν και καταχωρητές όμως που δεν είναι ορατοί στο χρήστη. Για παράδειγμα, ο Instruction Register είναι ένας καταχωρητής όπου δεν μπορεί να τροποποιηθεί από τον χρήστη άμεσα. Δεν μπορεί να δώσει ο χρήστης μια εντολή MOVE, για παράδειγμα, IR, μια τιμή. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ένας επεξεργαστής λοιπόν έχει μια πληθώρα καταχωρητών όπου κάποιοι είναι ορατοί, κάποιοι είναι αόρατοι. Επιτυχές αρχιτεκτονικές έχουν αρκετές υλοποιήσεις που κυρίως διαφοροποιούνται ως προς την ταχύτητα του ρολογιού, το διαφορετικό παλάτος διάβλου, για παράδειγμα μια αρχιτεκτονική είναι 32 bit, ενώ μπορεί να υπάρχει μια αρχιτεκτονική που βασίζεται σε αυτήν και απλώς έχει 64 bit διάβλο. Διαφορετικά μεγέθη μνήμης CAS, γι' αυτό συναντάμε επεξεργαστές, για παράδειγμα Intel J7 που υπάρχουν σε πάρα πολλά μοντέλα. Δεν υπάρχει ένας επεξεργαστής J7. Υπάρχουν αρκετοί επεξεργαστές J7 που το καθένα τροποποιείται ως προς το clock που έχει, ως προς τον αριθμό των πυρήνων, ως προς το τι υποστηρίζει γενικότερα. Η ίδια λοιπόν αρχιτεκτονική μπορεί να υλοποιηθεί με αρκετές διαφοροποιήσεις. Δηλαδή, το ίδιο πρόγραμμα μπορεί να εκτελέσει σε αυτούς τους επεξεργαστές, απλώς σε κάποιους εκτελέσει πιο γρήγορα και σε κάποιους πιο αργά. Που όμως είναι η ίδια αρχιτεκτονική. Η γλώσσα assembly λοιπόν είναι συμβολικά ονόματα, όπου η κάθε εντολή μετατρέπεται σε μία εντολή σε κώδικα μηχανής. Στην assembly πάντα, σε οποιαδήποτε assembly, τοποθετείται μία εντολή αναγραμμή. Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό των εντολών assembly είναι ότι υπάρχουν ετικέτες που παρέχουν ονόματα ή άγκυρες, όπως τα λέμε, για τις διευθύνσεις. Δηλαδή έχουμε βάλει σε ένα σημείο μια ετικέτα, για παράδειγμα start, ανά πάω τελεία, και μπορούμε εμείς μέσα στο κώδικα, στο κατάλληλο σημείο, να θέσουμε GMP start, jump start, δηλαδή να με αλλάξει η ροή εκτέλεση του προγράμματος και να μεταβεί στην εντολή που συνδέεται με την ετικέτα start. Οι οδηγίες συχνά ξεκινούν στις μετέπειτα εντολές. Ένα παράδειγμα για assembly του ARM, καταρχήν να σημειώσουμε ότι ο κάθε επεξεργαστής έχει τη δικιά του assembly. Ο ARM επεξεργαστής έχει άλλη assembly από τον MIPS επεξεργαστή και άλλη assembly από τον X86 επεξεργαστή της Intel. Άρα λοιπόν θα δούμε ένα παράδειγμα για ARM. Όμως, άμα καταλάβουμε λίγο πώς συντάσσεται και πώς λειτουργεί η assembly σαν επεξεργαστή, τότε εύκολα μπορούμε να γράψουμε assembly και σε άλλον επεξεργαστή. Ο τρόπος καταρχήν που γράφεται η συμβολική γλώσσα οφείλεται στους πρώτους σύμβολο μεταφραστές, που και αυτοί είχαν γραφτεί σε συμβολική γλώσσα και έπρεπε να χωρούν σε μικρή ποσότητα μνήμης. Έτσι λοιπόν, έχουμε για την assembly του ARM μία ετικέτα, label 1, και στη συνέχεια διακρίνουμε ένα κομμάτι κώδικα όπου μεταφέρουμε στον καταχωρητή R4 μία διεύθυνση μνήμης. Στη συνέχεια με την εντολή load, είναι μια εντολή load ακολουθεί LDR, load register, όπου μεταφέρουμε στο R0 τα αποτελέσματα που βρίσκονται στο κελί μνήμης που αντιστοιχεί στη διεύθυνση που φέρει ο R4. Είναι εδώ ένα παράδειγμα έμεσης διευθυνσοδότησης. Ο R4 έχει μια τιμή που όταν το τοποθετήσουμε σε αγγείλες σημαίνει ότι θέλουμε να διαβάσουμε την διεύθυνση μνήμης αυτού του κελιού. Στη συνέχεια, ομοίως παίρνουμε στον R4 μία διεύθυνση μνήμης, όπου μεταφέρουμε από τη μνήμη τα περιεχόμενα που δείχνει ο R4 στον R1 και εκτελούμε μία πράξη
αφαίρεσης, δηλαδή R0-R1 και το αποτέλεσμα να αποθηκευτεί στον R0. Ορισμένες οδηγίες assembler δεν αντιστοιχούν άμεσα σε οδηγίες, για παραδείγματα ο ορισμός της τρέχουσας διεύθυνσης, η κράτηση της μνήμης διαμετώπισης και οι σταθερές. Αυτές είναι λοιπόν ψευδολειτουργίες που βοηθούν τους προγραμματιστές να δημιουργούν ολοκληρωμένα προγράμματα συμβολικής γλώσσας. Επεξεργασίες άρα συναντάμε σε πολλές αρχιτεκτονικές, σε πολλές σημερινές συσκευές, όπως για παράδειγμα η NVIDIA χρησιμοποιεί ARM, η NVIDIA λοιπόν, το NVIDIA Tegra χρησιμοποιεί ARM επεξεργασίες σε ένα κινητό τηλέφωνο, όπου μπορεί και αποκωδικοποιεί βίντεο Full High Definition, 1080p. Έτσι λοιπόν, οι επεξεργαστές ARM, βλέπουμε για το 2010 που χρησιμοποιούνταν, βλέπουμε ότι είναι στα 40 νανόμετρα, ARM-V7 αρχιτεκτονική, όπου ήταν δύο πυρήνων επεξεργαστές, βέβαια σήμερα λέμε για τετραπύρινα και για οκταπύρινα κινητά τηλέφωνα, που είναι διαθέσιμα ήδη για αγορά και σε πολύ χαμηλή τιμή. Βλέπουμε τη μνήμη που υποστηρίζει και γενικά τα τηλέφωνα που βρίσκονται. Δηλαδή, αυτοί οι επεξεργαστές λοιπόν, το chipset της NVIDIA που χρησιμοποιεί ARM επεξεργαστές, είναι αρκετά δημοφιλές και το συναντάμε σε μια πληθώρα από κινητά τηλέφωνα και tablets. Επίσης, η εταιρεία ARM έχει και 64-bit επεξεργαστές, όπως τους Cortex α53 και Cortex α57. Είναι συμβατή με τις 32-bit ISA της ARM, δηλαδή μπορούν να εκτελέσουν προγράμματα που είχαν γραφτεί σε 32-bit ARM και βέβαια έχουν υψηλή απόδοση, υποστηρίζουν εκτέλεση εκτός σειράς, πολλαπλή έκδοση εντολών για εκτέλεση, τριπλάσια ταχύτητα από τους σημερινούς επεξεργαστές, ένα απλοποιημένο data path 8 σταδίων διασωλήνωσης και γενικότερα επεξεργαστές που είναι χαμηλού κόστους αλλά υψηλών επιδόσεων. Στα κινητά τηλέφωνα, στα tablet και σε κάποια notebook κυριαρχούν οι επεξεργαστές ARM. Έτσι λοιπόν, οι επεξεργαστές ARM είναι αρκετά δυνατοί επεξεργαστές όπου υποστηρίζουν ακόμα και virtualization και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, ενώ υποστηρίζουν και αποκωδικοποίηση βίντεο σε πλήρη ανάλυση και υψηλή απόδοση. Οι επεξεργαστές λοιπόν ARM έχουν και 32-bit αρχιτεκτονική αλλά και 64-bit κάποια μοντέλα, όπου φαίνεται στο slide ένας τετραπύρινος 64-bit επεξεργαστής, ο Cortex α57, όπου έχει on-chip πάνω στο ίδιο υπόστρωμα ολοκληρωμένου κυκλώματος και κάρτα γραφικών. Εδώ εμφανίζεται η κάρτα Mali, κάποιους επιταχυτές υλικού, διασυνδέσεις εισόδου-εξόδου και ένα δίκτυο διατήρησης της συνοχής σε όλους αυτούς τους επεξεργαστές. Αυτή τη στιγμή που είναι 4 επεξεργαστές με μία κοινή μνήμη L3 και ιδιωτικές μνήμες L2 και L1, θα πρέπει να διατηρείται συνοχή. Έχει λοιπόν και υποστηρίζει τη διατήρηση της συνοχής. Και επίσης βλέπουμε και το μοντέλο ένα άλλον επεξεργαστή, όπου έχει 4 επεξεργαστές α53, ομοίως με μία κοινή μνήμη L3 και επιταχύτες υλικού. Η Tekla Systramen, μια άλλη εταιρεία που χρησιμοποιεί ARM επεξεργαστές, έχει παρουσιάσει την αρχιτεκτονική OMAP4. Στην αρχιτεκτονική αυτή
χρησιμοποιούνται δύο επεξεργαστές ARM Cortex A9, επιταχυτές υλικού, υπάρχει επιτάχυση 2D σε ενσωματωμένη κάρτα γραφικών, επεξεργαστές ψηφιακών σημάτων, επιταχυτές γραφικών και υποστηρίζει ένα πλήθος διασυνδέσεων. Είναι μια δημοφιλής αρχιτεκτονική από USB, NIMI, μικρόφωνο, flash, JTAG, ασύρματες επικοινωνίες, σηριακή σύνδεση, modem 3G, 4G, αποθηκευτικός χώρος eMMC, SD, HDMI, Display Control, SPI και το καθεξής. Γι' αυτό λοιπόν είναι μια αρχιτεκτονική που χρησιμοποιείται από αρκετούς κατασκευαστές ενσωματωμένων συστημάτων. Σχεδιασμένη λοιπόν αυτή η αρχιτεκτονική για να χρησιμοποιηθεί σε smartphone, ταμπλέτες και άλλες κινητές συσκευές πλούσιες σε πολύ μέσα. Υπάρχουν επιταχυτές υλικού που επιτρέπουν την πλήρη προβολή ταινιών High Definition 1080p και για την κωδικοποίηση και για την αποκωδικοποίηση. Υπάρχει ταχύτερη και υψηλότερη ποιότητα εικόνας σε φωτογραφικές μηχανές SLR που χρησιμοποιούν αυτή την αρχιτεκτονική και υποστηρίζουν ακόμα και 20 MP ή και παραπάνω. Η αρχιτεκτονική λοιπόν αυτή, όπως είδαμε, έχει ένα διπύρινο επεξεργαστή ARM Cortex A9 με συμμετρική πολυεπεξεργασία, επιταχυτή γραφικών τόσο για 3D εφαρμογές όσο και για 2D εφαρμογές και μπορεί να λειτουργήσει η 4430 στο 1 GHz ενώ η 4460 στο 1,5 GHz. Όπως είδαμε λοιπόν, οι προηγούμενες αρχιτεκτονικές χρησιμοποιούν επεξεργαστές ARM. Ο ARM είναι ένας RISC επεξεργαστής. Χρησιμοποιείται για μικρές σε μέγεθος και υψηλής απόδοσης εφαρμογές. Γι' αυτό κυρίως το συναντάμε σε σωματωμένα συστήματα, σε κινητά και σε μικρά λάπτοπ. Η αρχιτεκτονική του είναι απλή και οδηγεί σε μικρές υλοποιήσεις με χαμηλή κατανάλωση ισχύως. Ας δούμε λοιπόν πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τους επεξεργαστές ARM. Το 1985 η εταιρεία Acorn Computer Group κατασκεύασε τον πρώτο RISC επεξεργαστή, έναν συμβατό με 8286 και 25.000 τρανζίστορ. Το 1990 έγινε συνεργασία της Apple και της εταιρείας Acorn και δημιουργήθηκε η εταιρεία ARM, Advanced RISC Machines. Ο πρώτος επεξεργαστής κατασκευάστηκε το 1991 και ήταν ο ARM-X. Το 92 με το 94 διάφορες εταιρείες ζήτησαν άδεια για να χρησιμοποιήσουν τον ARM 7 όπως η Sharp και η Samsung και έτσι λοιπόν άρχισε να αυξάνεται η ζήτηση για τους επεξεργαστές ARM. Το 1993 παράγεται ο ARM 7, ο πρώτος επεξεργαστής για multimedia εφαρμογές. Κατά την πάροδο των ετών προσθέθηκαν κάποιες επεκτάσεις και έγιναν κάποιες βελτιστοποιήσεις. Μια σημαντική προσθήκη ήταν το 1995, όπου δημιουργήθηκε η αρχιτεκτονική Thumb, δηλαδή μια αρχιτεκτονική όπου συμπίεζε τις εντολές ARM το 32-bit σε πολύ μικρότερο μεγέθος εντολές και αυτό έχει ως συνέπεια να υπάρχει μικρότερη ανάγκη για αποθήκευση σε μνήμη εντολών. Μέχρι το 2000 όλο και περισσότερες εταιρείες ζητούσαν άδεια και την έπαιρναν βέβαια για τη χρήση του ARM και το 99 η εταιρεία ARM συνεργάστηκε με την Ericsson για τη κατασκευή του Bluetooth. Το 2002 η εταιρεία ARM είχε φτάσει να έχει το 80% των 32-bit επεξεργαστών RISC και δημιουργήθηκε ένα αναπτυξιακό περιβάλλον για επεξεργαστές ARM, το ADS, ARM Developer Suite. Κάθε έτος η ARM τοποθετούσε και νέα στοιχεία, νέες τεχνικές, νέες τεχνολογίες
νέες υλοποιήσεις στους επεξεργαστές της. Και ασφαλώς είχε διαφορετικές υλοποιήσεις. Η πιο διαδεδομένη αρχιτεκτονική είναι η ARM7, όπου βλέπουμε που είχε προταθεί το 96 και βέβαια έχει υποστεί πολλές βελτιώσεις από τότε. Βέβαια υπάρχουν και άλλες αρχιτεκτονικές όπως ARM 10, 11, 9, Strong ARM κ.ο.κ. Υπάρχουν κατηγοριοποιήσεις ως προς το στόχο του τελικού προϊόντος. Αν πρόκειται να είναι μικροκοντρόλερ, τότε οι επεξεργαστές που θα επιλέξει κάποιος θα ανήκουν στο Cortex-Me από το microprocessor. Αν απαιτείται πραγματικός χρόνος, θα είναι η κατηγορία Cortex-R από το real-time, ενώ αν απαιτείται μία αρχιτεκτονική για εκτέλεση εφαρμογών, τότε είναι η Cortex-Alpha από το Cortex-Application. Βλέπουμε ότι Cortex-Me υπάρχουν και για ARM-V6 αρχιτεκτονική και για ARM-V7 αρχιτεκτονική. Η εταιρεία ARM είναι μια αγγλική εταιρεία, βρίσκεται στο Cambridge και σήμερα το 95% των ενσωματωμένων επεξεργαστών που πουλούνται είναι ARM. Το επιχειρηματικό μοντέλο δεν είναι η κατασκευή των επεξεργαστών ARM, αλλά η έκδοση αδειών για τη χρήση της αρχιτεκτονικής ARM Intellectual Property. Δηλαδή, να μπορέσει κάποιος που κατασκευάζει επεξεργαστές να χρησιμοποιήσει τα σχεδιαστικά και την περιγραφή του ARM επεξεργαστή στο δικό του σύστημα. Το οποίο βέβαια θα ενσωματώσει και άλλα στοιχεία και θα παρουσιάσει το δικό του επεξεργαστή τη δικιά του αρχιτεκτονική. Οι άδεια υλοποίησης που μπορεί να ζητήσει κάποιος δίνει ένα softcode. Δεν είναι βελτιστοποιημένο, δίνει έναν πυρήνα όπου μπορεί σε μια γλώσσα περιγραφής λοιπόν να τον ενσωματώσει στη δικιά του αρχιτεκτονική και για να το χρησιμοποιήσει. Επίσης υπάρχει και hardcode, όπου δίνεται βελτιστοποιημένος ο επεξεργαστής για μια ειδική παραγωγική διαδικασία. Επίσης υπάρχει άδεια αρχιτεκτονικής, όπου επιτρέπει άλλες εταιρείες να παράγουν συμβατούς πυρήνες με την ARM ISA. Η ARM προσπάθησε κάποτε να σχεδιάσει το δικό της PC. Ήταν το PC με τον τίτλο Acorn Archimedes. Είχε περιορισμένη επιτυχία, ακόμα και αν ήταν ταχύτερο, που ήταν ταχύτερο από τη Motorola 68000, και αυτό γιατί εκείνη την εποχή υπήρξε το IBM PC που κυριάρχησε στους τελικούς καταναλωτές. Ο Archimedes PC λοιπόν είχε 512 KB έως 16 MB, είχε ARM επεξεργαστή και εκτελούσε RISC Operating System. Είχε λοιπόν δημιουργηθεί το 1987, αλλά το 1990 σταμάτησε η κατασκευή του. Η ARM κυριαρχεί στην αγορά των ολοκληρωμένων συστημάτων, γιατί από το 2009 και μετά οι επεξεργαστές ARM αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% του συνόλου των ενσωματωμένων 32-bit επεξεργαστών RISC και χρησιμοποιούνται ευρέως στα καταναλωτικά ηλεκτρονικά προϊόντα όπως σε κινητά τηλέφωνα, σε tablets, σε φωτογραφικές μηχανές, σε περιφερειακά υπολογιστών, ακόμα και σε σκληρούς δίσκους, switches και routers. Κάποια γενικά στοιχεία λοιπόν για το ARM, ο στόχος είναι το απλό design. Είναι μια αρχιτεκτονική load store, δηλαδή απαιτείται να μεταφερθούν όλα τα δεδομένα μέσα στον επεξεργαστή προκειμένου να γίνουν πράξεις. Δεν μπορεί να γίνει μια πράξη με δεδομένα που είναι στη μνήμη. Και ασφαλώς στο τέλος αποθηκεύονται τα δεδομένα στην εξωτερική μνήμη. Οι περισσότεροι ARM επεξεργαστές είναι 32-bit, βέβαια είδαμε ότι υπάρχουν και 64-bit ARM επεξεργαστές και υποστηρίζουν τρεις τρόπους διαστησιοδότησης. Σε ένα τυπικό chip ARM συναντάμε τους ελεκτές περιφερειακών, ένα ψηφιακό επεξεργαστή σήματος, ενσωματωμένο chip μνήμης και ασφαλώς τον επεξεργαστή ARM. Άρα λοιπόν, η απλή αρχιτεκτονική, το απλό instruction set και επικοινωνία κώδικα επιτρέπει να
δημιουργούνται επεξεργαστές με μικρό μέγεθος και δηλαδή λιγότερο αριθμό τρανζίστορ και ασφαλώς μικρή κατανάλωση ενέργειας. Τα πλεονεκτήματα λοιπόν του ARM είναι μικρό μέγεθος, έχουν μικρότερο αριθμό τρανζίστορ από ότι οι επεξεργαστές της Intel. Ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας, εξαιρετικά αρθρωτή αρχιτεκτονική, δηλαδή μπορούν εύκολα να υποδομηθούν οι υλοποιήσεις που βασίζονται σε συγκεκριμένους ARM επεξεργαστές και το μόνο υποχρεωτικό στοιχείο είναι μια σταθερή διασωλήνωση MMU, μια CAS και μια CAS, τα οποία βέβαια CAS και FPU είναι προαιρετικά. Έχουν υψηλές επιδόσεις. Για παράδειγμα, ο X-Scale στα 300 MHz έχει την ίδια απόδοση με έναν επεξεργαστή 5-2 σε 300 MHz. Αλλά η κατανάλωση ενέργειας είναι πολύ χαμηλότερη, είναι μόνο το 1:50. Η ARM αρχιτεκτονική έχει επεκταθεί σε διάφορες εκδόσεις. Η πιο δημοφιλής αρχιτεκτονική ARM που συναντάμε στα σημερινά τηλέφωνα και tablets είναι η ARM 7. Η ARM 7 είναι μια αρχιτεκτονική von Neumann, ενώ η ARM 9 αρχιτεκτονική είναι αρχιτεκτονική Harvard. Η ARM 7 λοιπόν έχει 32 bit word length και έχει δοθεί για άδεια για κατασκευή σε πλήθος άλλων εταιριών. Η ARM είναι μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας RISC. Load store λοιπόν, δεν υπάρχει υποστήριξη για μη ευθυγραμμισμένες προσπελάσεις μνήμης, δηλαδή η μνήμη, σημείο που είναι 32 bit, θα πρέπει να γίνεται η πρόσβαση σε πολλαπλάσια του 4, γιατί 4 byte αποθηκεύονται κάθε φορά στη μνήμη. Άρα μπορεί να γίνει πρόσβαση στη διεύθυνση 0, στη διεύθυνση 4, που είναι 4 byte παρακάτω, και ούτω καθεξής. Δεν μπορεί να γίνει πρόσβαση στη διεύθυνση 1, για παράδειγμα, θα πρέπει να μεταφερθεί όλο το μπλοκ που ξεκινάει από τη διεύθυνση 0, 0, 1, 2 και 3, για να διαβαστούν 4 byte. Οι μη ευθυγραμμισμένες προσπελάσεις μνήμης είναι όταν γίνονται σε μία κέρια πολλαπλάσια του bitwidth που υποστηρίζει ο επεξεργαστής. Η ARM λοιπόν έχει ένα ενιαίο 16x32 bit αρχείο καταχωρητών, οι οδηγίες είναι 32 bit, η εκτέλεση των εντολών γίνεται σε ένα μόνο κύκλο και υποστηρίζει πολύ καλή διασωλήνωση. Οι επεξεργαστές ARM έχουν έναν απλό σχεδιασμό, δεν χρησιμοποιούνται καταχωρητές παραθύρου ή μετονομασίας όπως άλλοι επεξεργαστές. Για παράδειγμα, το Register Renaming, η μετονομασία των καταχωρητών, είναι μια τεχνική που είχαμε δει στην αρχιτεκτονική υπολογιστών στο αντίστοιχο μάθημα, όπου επέτρεπε να αρθούν κάποιες εξαρτήσεις δεδομένων με το να μετονομαστούν οι καταχωρητές σε άλλους καταχωρητές που δεν χρησιμοποιούνταν. Υποστηρίζει αυτόματη δικτοδότηση και πολλαπλές οδηγίες μεταφοράς καταχωρητών. Πόρτωση αποθήκευση έως και 16 καταχωρητές ταυτόχρονα. Βέβαια αυτό δεν γίνεται σε ένα κύκλο. Υπό όρους εκτέλεση των περισσότερων εντολών, μείωση της επιβάρησης διακλάδωσης και την αντιστάθμιση για την έλλειψη πρόβλεψης διακλαδώσεων και υποστηρίζει ολίσθηση βαρελιού, barrel shifter, δηλαδή ολισθαίνει μια λέξη δεδομένων κατά ένα συγκεκριμένο αριθμό bit σε ένα μόνο κύκλο ρολογιού. Η γλώσσα assembly λοιπόν για τους επεξεργαστές ARM, όπως είχαμε δει σε ένα παράδειγμα προηγουμένως, έχει τη μορφή που εμφανίζεται στο slide. Εδώ πέρα λοιπόν τοποθετούμε στον καταχωρητή ARM0 τα δεδομένα που βρίσκονται στη διεύθυνση μνήμης που δείχνει ο καταχωρητής ARM8. Υποστηρίζονται και σχόλια με το σύμβολο του semicolon και ετικέτες όπου τοποθετείται στην αρχή της στήλης και μετά υπάρχει κάποιο κενό. Εντολή add R4, R0.1 σημαίνει να γίνει πρόσθεση του R0 και του R1 και να αποθηκευτούν τα αποτελέσματα στο R4. Και θα δούμε βέβαια και άλλα παραδείγματα παρακάτω.
Οι καταχωρητές είναι καταχωρητές γενικής χρήσης. Ο R μπορεί να λειτουργήσει σε διάφορες καταστάσεις λειτουργίας. Σε κάθε λειτουργία υπάρχουν ορατοί διαφορετικοί καταχωρητές. Στο user mode, λοιπόν, υπάρχουν διαθέσιμοι καταχωρητές από το R0 ως R15, δηλαδή 16 καταχωρητές. Ο R15 καταχωρητής είναι ο καταχωρητής που χρησιμοποιείται για το program counter. Σε περίπτωση που είναι σε κάποιο άλλο mode, όπως ας πούμε στο abort mode, υπάρχουν διαθέσιμοι καταχωρητές R13, R14. Σε fast arc mode υπάρχει από το R8 μέχρι το R14 και ούτω καθεξής. Η γενική μορφή εδώ βλέπουμε για τον καταχωρητή CPSR, το οποίο είναι ο καταχωρητής σημαίων. Βλέπουμε τις σημαίες, το overflow, το V, το carry, το zero, όπου είναι σημαίες που χρησιμοποιούνται στις συγκρίσεις κυρίως. Στο μοντέλο λοιπόν προγραμματισμού σε R έχουμε το CPSR που είναι το Current Program Status Register, ο καταχωρητής σημαίων, 32-bit καταχωρητής, και υπάρχουν 16 καταχωρητές από όπου ο R15 είναι ο καταχωρητής προγράμματος. Το address bus είναι 32-bit, η πρόσβαση γίνεται είτε ανά λέξη που έχει 32-bit, είτε ανά half word, ανά μισή λέξη που είναι 2 byte. Προκειμένου να γίνει η πρόσβαση στη μνήμη, θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες οι προσβάσεις. Δηλαδή, είτε να ξεκινάνε σε ακέραιο πρωτοπράσιο του 4 για να διαβαστεί ολόκληρη λέξη, όπως επανήλθε, είτε σε ακέραιο πλαπλάσιο του 2 για να διαβαστεί μια μισή λέξη, half word. Ένα άλλο στοιχείο είναι το endianness, δηλαδή το που βρίσκεται το MSB και το LSB. Υπάρχει λοιπόν το little endian, όπου στο little endian τοποθετείται πρώτα το LSB, πρώτα το little, το LSB. Άρα λοιπόν, στην διεύθυνση, το bit 0 τοποθετείται στο byte 0, μετά ακολουθεί το byte 1, byte 2 και byte 3, ενώ στο bit endian τοποθετείται πρώτα το bit, πρώτα λοιπόν στην υψηλότερη θέση το byte 3, μετά το byte 2, μετά το byte 1 και μετά το byte 0. Ως προς τους τύπους δεδομένων των R, η λέξη έχει μήκος 32-bit και μπορεί να διαιρεθεί σε 4-8-bit τμήματα. Οι R διευθύνσεις έχουν 32-bit μέγεθος, η διεύθυνση κάθε φορά αναφέρεται σε byte, για παράδειγμα η διεύθυνση 4 σημαίνει ότι αρχίζει η εντολή ή το αντίστοιχο δεδομένο στη θέση 4 και στην αρχή μπορεί ο επεξεργαστής να τεθεί είτε σε big endian είτε σε little endian. Κάθε αριθμητική λογική ή αλλαγή λειτουργίας καθορίζει τα CPSR bits. Το ν λοιπόν είναι το αρνητικό, το negative, που κυρίως συνδέεται με το bit προσήμου, που είναι το MSB bit, το Z το 0 που είναι το 0, το C το carry και το V overflow. Έτσι λοιπόν, αν έχουμε το παράδειγμα μείον 1 συν 1, το οποίο έχει αποτέλεσμα 0, θα δούμε ότι δεν είναι αρνητικό αυτό, γιατί το MSB είναι 0, αλλά το zero flag, λοιπόν θα τεθεί σε τιμή 1, γιατί έχει δημιουργηθεί ένα μηδενικό αποτέλεσμα. Overflow δεν θα υπάρξει, αλλά βλέπουμε ότι τώρα εδώ πέρα το C έχει πάρει τιμή 1. Και αυτό έχει πάρει τιμή 1 γιατί το 1 έχει αναπαράσταση κλασικά 0, 0, 0, τελίτσες, τελίτσες, 1. Ενώ το μείον 1 έχει παράσταση 1, 1, 1, τελίτσες 1, που σημαίνει
Το συμπλήρωμά σου προς 2, θυμίσω, το μείον 1 έχει αναπαράσταση όλη άση. Έτσι λοιπόν, αυτό αν το προσθέσουμε, θα δούμε ότι καταλήγουμε σε 0, 0, 0, αλλά θα έχουμε και ένα στοκάρι. Η βασική λοιπόν μορφή των εντολών του ΑΡΜ είναι οι 3 παράμετροι που τοποθετούνται. Για παράδειγμα, add R0,R1,R2 γίνεται η πρόσθεση R1-R2 και αποθηκεύονται τα αποτελέσματα στο R0. Μπορεί μάλιστα στην εντολή πρόσθεσης να χρησιμοποιηθεί ένας άμεσος τελεστής, δηλαδή μία αριθμητική τιμή που θα προσθεθεί στον καταχωρητή. Αυτό γίνεται με την εισαγωγή της δίεσης, δηλαδή μπορούμε να έχουμε R1,2, δηλαδή R1-2 και βέβαια αποθηκεύεται το αποτέλεσμα στον R0. Υπάρχουν 3 κατηγορίες εντολών. Επεξεργασία δεδομένων, μεταφορά δεδομένων και ροή ελέγχου. Αυτές τις κατηγορίες τις συναντούμε βέβαια σε οποιοδήποτε σύγχρονο επεξεργαστή. Μία άλλη λειτουργία που συναντάμε και στον άλλο επεξεργαστή αλλά και σε άλλους επεξεργαστές είναι η λειτουργία επιτήρησης. Στο user mode λοιπόν, τις διαδικασίες έξω από αυτό το αναλαμβάνει αποκλειστικά το λειτουργικό σύστημα και υπάρχει το supervisor call όπου ο χρήστης περνά στο system level έχοντας τη δυνατότητα να επηρεάζει λειτουργία του συστήματος. Δηλαδή υπάρχει το προστατευμένο κομμάτι, το protective mode του επεξεργαστή, όπου ένας απλός χρήστης, μια απλή διεργασία που δεν έχει αυξημένα δικαιώματα, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Για παράδειγμα, μια τέτοια εντολή, όπως και στην αρχιτεκτονική J32, Intel Architecture 32, είναι το HALT. Μια εντολή HALT που σταματάει, παγώνει τον επεξεργαστή, απαιτεί προβιβασμό δικαιωμάτων. Δεν μπορεί μια διεργασία που εκτελείται με κατάσταση επιτήρηση, κατάσταση μειωμένων δικαιωμάτων να εκτελέσει εντολή που απαιτεί αυξημένα δικαιώματα. Ο ARM χειρίζεται τις περιφερειακές συσκευές ως συσκευές αντιστοιχημένες στη MIM, δηλαδή Memory Mapping, που βέβαια υποστηρίζονται από καταχωρητές. Υπάρχουν τα RQ που είναι απλοί καταχωρητές, απλά interrupts, και το Fast IRQ που είναι οι γρήγοροι καταχωρητές. Όπως κάθε σύγχρονος επεξεργαστής, έτσι και ο ARM επεξεργαστής υποστηρίζει εξαιρέσεις, exceptions, δηλαδή καταστάσεις που συμβαίνουν όταν γίνει κάτι μη αναμενόμενο. Οι εξαιρέσεις λοιπόν συνδέονται με συγκεκριμένους καταχωρητές και εκτελείται η συνάρτηση χειρισμού εξαιρέσεων σε κατάσταση supervisor mode. Όταν συμβαίνει λοιπόν μια εξαίρεση, ο program counter, για να μην χαθεί, αντιγράφεται σε ένα αντίγραφο του επεξεργαστή, τον R14, και αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας του επεξεργαστή από την κανονική κατάσταση λειτουργίας στην αντίστοιχη λειτουργία εξαίρεσης. Ο program counter παίρνει τη τιμή του διανύσματος εξυπηρέτησης της εξαίρεσης, η οποία παρέχει τη διεύθυνση του handler. Δηλαδή, ο χρήστης έχει από πριν δηλώσει ότι η συγκεκριμένη εξαίρεση εξυπηρετείται από το κομμάτι κώδικα που βρίσκεται σε αυτή τη διεύθυνση μνήμης. Έτσι λοιπόν, όταν συμβεί μια συγκεκριμένη εξαίρεση, τότε ο επεξεργαστής θα εκτελέσει αυτόματα, θα σταματήσει να εκτελεί το κομμάτι κώδικα που εκτελείται εκείνη τη στιγμή και θα εκτελέσει αυτόματα τη διεύθυνση του χειρισμού της εξαίρεσης. Υπάρχουν διάφορες εντολές επεξεργασίας δεδομένων. Για παράδειγμα, υπάρχουν εντολές που παρέχουν αριθμητικές λειτουργίες, όπως η πρόσθεση, add R0,R1,R2, δηλαδή πρόσθεση του R1 και του R2 και αποθήκευση στο R0. Υπάρχουν λογικές λειτουργίες, όπως AND, είναι το Boolean AND, R0,R1,R2, δηλαδή να γίνει η λογική πράξη AND στους καταχωρητές R1 και R2 και να αποθηκευτεί το αποτέλεσμα στο R0. Μετακίνηση καταχωρητών, όπως MOVE το R2 στο R0,
Το μετακίνηση βέβαια δεν σημαίνει ότι το παίρνω κάτι και το απομακρύνω από εκεί που ήταν και το βάζω αλλού. Σημαίνει αντιγράφω. Εντολή move στην assembly είναι εντολή αντιγραφής. Δηλαδή να αντιγραφούν τα δεδομένα του R2 στον καταχωρητή R0. Και σύγκριση, compare, R1,2, που όπως ξέρουμε και από την αρχιτεκτονική υπολογιστών, η πράξη της σύγκρισης είναι μια πράξη αφαίρεσης που όμως δεν αποθηκεύει το αποτέλεσμα, αλλά τροποποιεί τις σημαίες κατάστασης. Ως προς τις παραμέτρους που δέχονται οι εντολές, οι τελεστές μπορεί να είναι άμεσοι τελεστές, όπως είδαμε πριν σε παράδειγμα που χρησιμοποιήθηκε η δίεση. Άρα λοιπόν αυτό έχει συνέπεια να γίνει η πρόσθεση R3 συν άμεσος αριθμός, άμεση παράμετρος 1, δηλαδή R3 συν 1, ή να αποθηκευτεί το αποτέλεσμα στο R3, ή μπορεί να γίνει τελεστές μητρών νεολύρισης, δηλαδή εδώ πέρα το R1 LSL,3 σημαίνει ότι θέλουμε να γίνει left shift κατά 3 θέσεις ο καταχωρητής R1. Εκτός από τις πράξεις πρόσθεση αφαίρεση υπάρχουν και άλλες πράξεις όπως πολλαπλασιασμός. Δηλαδή πολλαπλασιασμός του R2 με του R3 και το αποτέλεσμα στον R4. Βλέπουμε λοιπόν εντολές assembly που έχουμε συναντήσει και στο μάθημα αρχιτεκτονικής υπολογιστών, όπως add και add with carry, sub, sub with carry. Οι εντολές, για να θυμίσω, with carry χρησιμοποιούνται όταν έχουμε multibyte δεδομένα και θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το κρατούμενο που έχει δημιουργηθεί από προηγούμενη πράξη προκειμένου να κάνουμε μια πράξη σε πολλά byte, παραπάνω από όσα είναι το word length που υποστηρίζει ο επεξεργαστή. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλουμε να κάνουμε πράξη σε δύο αριθμούς 64 bit, το οποίο θα έχει συνέπεια κάνουμε αρχικά πράξη add τα χαμηλότερα words της λέξης που είναι 64 bit και στη συνέχεια κάνουμε add with carry τα υψηλότερα word. Επίσης υπάρχει το reverse subtractor σε εντολές πολλαπλασιασμού. Εντολές AND, OR, XOR, BIT, CLEAR, λογική ολίσθηση και αριθμητική ολίσθηση που θα δούμε στην επόμενη διαφάνεια τι σημαίνει. Εντολές περιστροφής ή περιστροφής με κρατούμενο. Η λογική ολίσθηση συμπληρώνει με 0 είτε από τη δεξιά πλευρά είτε από την αριστερή πλευρά. Ενώ αριθμητική ολίσθηση χρησιμοποιείται για τη διατήρηση του προσήμου και έχει ως συνέπεια να συμπληρωθεί με το MSB, να συμπληρωθεί με το πρόσημο βασικά του αριθμού. Για παράδειγμα, αν ο αριθμός μας είναι 1011 και γίνει μια αριθμητική ολίσθηση προς τα δεξιά, ο αριθμός θα γίνει πάλι 1,0, θα χαθεί το τελευταίο, η τελευταία θέση βέβαια, και θα μπει 1 στην αρχή, θα γίνει 1,1,0,1. Δηλαδή, το MSB αντιγράφηκε και τα υπόλοιπα προωθήθηκαν και το τελευταίο στοιχείο που αποκόπηκε, που ήταν το 1, πήγε στο κρατούμενο. Ενώ αν η ολίσθηση γίνει προς τα αριστερά, τότε θα γίνει 0, 1, 1 και θα τοποθετηθεί 0. Στην αριθμητική ολίσθηση εισάγεται 0. Η εντολή RRX εκτελεί μια περιστροφή 33 bit, γιατί είναι 32 bit που είναι ο καταχωρητής και 1 bit ακόμα που είναι το κρατούμενο. Εντολές για φόρτωση και αποθήκευση, load λοιπόν, από τη διεύθυνση μνήμης που βρίσκεται στο κελί του, το R1 έχει μια διεύθυνση μνήμης, έχει ένα αριθμό που αν το δούμε ως αγγείλες είναι μια έμεση επεισοδότηση, άρα λοιπόν στη διεύθυνση που δείχνει ο R1 να μεταφερθούν τα δεδομένα load στον καταχωρητή R0, ενώ στη διεύθυνση που δείχνει ο R1 να αποθηκευτούν τα αποτελέσματα του καταχωρητή R0. Μπορεί να γίνει και κάποια μετατόπιση, η χρήση της DSS4 σημαίνει
4 θέσεις παρακάτω από την τιμή που δείχνει το Arena, ή να χρησιμοποιηθεί Arena 2/16, δηλαδή πρώτα να γίνει η μετατόπιση κατά 16 θέσεις στην τιμή που δείχνει το Arena, και βέβαια υπάρχει και η αυτόματη auto index με τη χρήση της του θαυμαστικού, προκειμένου να αυξηθεί στη συνέχεια η τιμή του R1. Υποστηρίζεται επίσης και πολλαπλές μεταφορές, δηλαδή βλέπουμε εδώ μια μεταφορά ταυτόχρονη πολλών στοιχείων, δηλαδή υπάρχει είτε single registered transfer ή multiple registered transfer. Προκειμένου να κάνει κάτι χρήσιμο ο επεξεργαστής, θα πρέπει να υποστηρίζει εντολές για τον έλεγχο της ροής. Την αλλαγή λοιπόν της ροής. Και αυτό γίνεται με τις εντολές που ξεκινάνε από B. Το B είναι branch. Βέβαια, εννοείται ότι πριν έχουμε δώσει μια εντολή CMP, compare, προκειμένου να τροποποιήσει τις σημαίες κατάλληλα που θα τις συμβουλευτεί η εντολή Β που θα ακολουθήσει, εντολή branch, για να ξέρει αν θα ακολουθήσει την αλλαγή ροής ή όχι. Το πιο απλό είναι το BL. Το BL σημαίνει Branch and Link. Και βάζουμε μια ετικέτα loop και σημαίνει ότι θα γίνει η μετάβαση σε αυτή τη νέα διεύθυνση υπό κάθε συνθήκη. Δεν ελέγχει τις σημαίες. Υπό όρους για κλάδωση μπορεί να γίνει B και κάποια γράμματα. Δηλαδή, εδώ πέρα B and E για παράδειγμα είναι branch if not equal. Δηλαδή, αν δεν είναι ίδια. Αν δεν είναι ίδια αριθμή. Οι εντολές σύγκρισης λοιπόν είναι η κλασική CMB που είναι σύγκριση. Υπάρχει CMN που είναι αρνητική σύγκριση. TST, λογική επεξεργασία δοκιμής ή αρνητική δοκιμή, και οι οδηγίες αυτές καθορίζουν και κάθε φορά μόλις εκτελεστεί μια εντολή CMP τροποποιούν τα bit, το negative zero, το carry και το overflow του καταχωρητή κατάστασης. Βέβαια, ο καταχωρητής κατάστασης ενημερώνεται κάθε φορά που υπάρχει μια αριθμητική ή λογική πράξη, κάθε φορά λοιπόν που χρησιμοποιείται η ALU. Για τη μετακίνηση δεδομένων, οι εντολές είναι move ή move negated. Για παράδειγμα, move R1,0, αντεγράφονται τα δεδομένα του R1 στον R0. Για τις εντολές load, επίσης υπάρχουν και εντολές load RHRB, που είναι το half word e byte, και store half word e byte. Στον τρόπο διευθυντικότητας έχουμε τον άμεσο καταχωρητή, όπου ο καταχωρητής δείχνει μια διεύθυνση μνήμης που θα πρέπει να μετακριθεί στο R0. Προσέχουμε ότι έχουμε αγγείλες εδώ πέρα. Με ένα δεύτερο καταχωρητή έχουμε αγγείλες R1,R2, όπου γίνεται η πράξη αυτή R1,R2 και στη συνέχεια υπολογίζεται μια διεύθυνση μνήμης η οποία έχει ως συνέπεια τα δεδομένα που βρίσκονται σε αυτή τη διεύθυνση μνήμης να μετακριθούν στον R0. Που R0 είναι 32 bit καταχωρητής, άρα αναφερόμαστε σε 4 byte, και έχουμε με σταθερά R1-4, δηλαδή R1 συν 4, 4 θέσεις μετατοπισμένη η διεύθυνση του R1 για να αποθηκευτεί, για να load, για να γίνει ανάγνωση αυτό των δεδομένων από την εξωτερική μνήμη και να αποθηκευτούν στον καταχωρητή R0. Υπάρχουν επίσης και οι ψευδοπράξεις, όπου δεν μπορούν να αναφερθούν μέσα σε μια διεύθυνση σε μια εντολή. Δημιουργείται λοιπόν η νέα τιμή με την εκτέλεση των αριθμητικών πράξεων στο program counter και δημιουργούνται εντολές που απαιτούνται για τον υπολογισμό της διεύθυνσης. Αυτές οι ψευδοπράξεις ξεκινάνε με το ADR. ADR Arena Foo. Υπολόγισε λοιπόν τη διεύθυνση που βρίσκεται ετικέτα Foo και να μεταφέρει αυτή τη διεύθυνση της ετικέτας στο R1. Αυτό για όσους θυμούνται την αρχιτεκτονική, την assembly της H86 που είχαμε κάνει στο μάθημα αρχιτεκτονικής υπολογιστών, είναι η αντίστοιχη με το LEA.
που είχαμε λέα dx, my name για παράδειγμα. Δηλαδή να βρεθεί πού βρίσκεται αυτή η ετικέτα και αυτή η διεύθυνση να αντιγραφεί στον καταχωρητή. παράδειγμα αναθέσεων, θέλουμε να υλοποιήσουμε την πράξη χ ίσον α συν β και μετά να κάνουμε αφαίρεση στο πλήν σε. Θα πρέπει να βρούμε πού βρίσκεται το α, βρίσκουμε το α και το τοποθετούμε στο R4, πού βρίσκεται το R4 όπου μεταφέρουμε τα δεδομένα που δείχνει η διεύθυνση R4 στον R0, άρα σε αυτό το σημείο ο R0 έχει τα δεδομένα του α, ομοίως βρίσκουμε τη διεύθυνση του β και τοποθετείται στον καταχωρητή R4 και στη συνέχεια διαβάζουμε αυτά τα δεδομένα και να τα φέρουμε στο R1, άρα αυτό το σημείο το R1 ίσον β ακολουθεί πράξη της πρόσθεσης R0 συν R1 και τα αποτελέσματα στο R3, άρα γίνεται η πράξη της πρόσθεσης και τα αποτελέσματα τοποθετούνται στον R3. Στη συνέχεια βρίσκεται η διεύθυνση του R4 όπου τοποθετείται στον R2, άρα σε αυτό το σημείο το R2 έχει τη διεύθυνση του C. Και στη συνέχεια γίνεται η πράξη της αφαίρεσης, άρα ο R3 με το sub R3,R3,2 έχει την τιμή R3,2, βρίσκουμε τη διεύθυνση του χ και αποθηκεύουμε τα αποτελέσματα στη διεύθυνση χ, το οποίο αποθηκεύεται λοιπόν στη διεύθυνση του χ. Ένα άλλο παράδειγμα, θέλουμε να κάνουμε την πράξη α επί β συν c. Ομοίως υπολογίζεται η διεύθυνση του β και μεταφέρονται τα αποτελέσματα που είναι, βρίσκονται στην εξωτερική μνήμη στη θέση του β στον καταχωρητή R0, άρα ο R0 έχει τα δεδομένα του β. Με τις επόμενες δύο εντολές βρίσκεται η διεύθυνση του c και μεταφέρονται τα αποτελέσματα στον R1, άρα ο R1 έχει τα δεδομένα που βρίσκονται στο c. Γίνεται η πράξη της πρόσθεσης, άρα λοιπόν το R2 έχει τα αποτελέσματα β συν c και στη συνέχεια βρίσκεται η διεύθυνση του α και έρχονται τα αποτελέσματα στο R0, άρα το R0 έχει τα δεδομένα του α και στη συνέχεια γίνεται ο πολλαπλασιασμός, άρα το R2 έχει τα αποτελέσματα του R2 επί R0, δηλαδή το αποτέλεσμα της πρόσθεσης και αποθηκεύεται στη διεύθυνση y. Βρίσκεται η διεύθυνση της y μεταβλητής, η οποία τοποθετείται στον καταχωρητή R4 και συνέχεια μεταφέρεται το αποτέλεσμα που βρισκόταν στο R2 σε αυτό το κελί μνήμης, δηλαδή αυτό αποθηκεύεται στο y. Άρα έχουμε υπολογίσει την πράξη που θέλαμε. Μία πιο σύνθετη μορφή σε C, έχουμε το α, θέλουμε να κάνει ολίσθηση κατά αριστερά κατά δύο θέσεις μνήμης και να γίνει πράξη OR με το β που έχει γίνει πράξη AND με το 15. Βρίσκουμε λοιπόν τη διεύθυνση του α4, αποφέρνουμε τα αποτελέσματα από την εξωτερική μνήμη στον καταχωρητή R0. Στη συνέχεια στο R0 τοποθετούνται τα R0 με ολίσθηση ανά 2, left, αριστερά, άρα ολίσθηση ανά 2 γίνονται στο R0 και αποθηκεύονται στο R0. Οι επόμενες δύο εντολές φέρνουν στο R1 τα αποτελέσματα που βρίσκονται στο β και γίνεται η πράξη β και 15, δηλαδή end, η boolean πράξη end, R1 δίεση 15 σημαίνει R1 να γίνει η πράξη end του R1 με του 15 και το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στο R1 και ακολουθεί η πράξη OR του R0,R1, δηλαδή αυτή εδώ η πράξη OR είναι η πράξη που εφαρμόζεται στο R0,R1 και τα αποτελέσματα αποθηκεύονται στο OR. Και βέβαια πρέπει στο τέλος να αποθηκεύσουμε τα αποτελέσματα με το να βρούμε τη διεύθυνση του ζήτα και να αποθηκεύσουμε το R1 εκεί που δείχνει η διεύθυνση του ζήτα. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι διευθυνσοδότησης, για παράδειγμα να έρθουν στο R0 τα αποτελέσματα που βρίσκονται στη διεύθυνση του R1
συν 16, να απορροφθούν τα περιεχόμενα του κελιού R1 συν 16, να γίνει η προσάρξη με βάση του καταχωρητή, δηλαδή να γίνει λοιπόν η μεταφορά R1 και κάθε φορά να γίνεται αύξηση του R1 κατά 16 σε κάθε πρόσβαση, ή post-index, δηλαδή μετά τη μεταφορά το R1 να αυξηθεί κατά 16. Όλες οι λειτουργίες μπορούν να εκτελεστούν υπό όρους με το να τοποθετηθούν equal, not equal και ούτω καθεξής, όπου όλα αυτά ελέγχουν τα bit του CPSR. Η λειτουργία λοιπόν διακλάδωσης β100 σημαίνει να μεταβεί ο έλεγχος στην διεύθυνση, στην απόλυτη διεύθυνση 100. Και βέβαια μπορεί να γίνει και από όρους. Έχουμε εδώ ένα κώδικα σε C, while όσο το A είναι διαφορετικό του J και το A είναι μεγαλύτερο του J, το A, από το I να αφαιρέσουμε το J, αλλιώς από το J να αφαιρέσουμε το I. Έτσι λοιπόν κάνουμε πράξη της σύγκρισης RI,RJ, όπου το R και το J μπορεί να είναι τιμές 0, 1, 2 κτλ. Και γίνεται αφαίρεση υπό όρους, δηλαδή sub greater than, τότε σημαίνει ότι θα γίνει η διαίρεση αν είναι μεγαλύτερο το R1 από το RJ και το αποτελέσμα στο RI, ενώ θα γίνει η διαίρεση less than αν το RJ είναι μικρότερο το RI και θα τοποθετηθεί στο RJ, και ασφαλώς αυτό γίνεται συνέχεια μέχρι να έχουμε μηδενικό αποτέλεσμα, να έχουμε equal στο τέλος. Με αυτόν τον τρόπο βέβαια έχουμε το πλεονέκτημα ότι δεν έχουμε τους κινδύνους διασωλήνωσης, γιατί συνεχώς η διασωλήνωση εκτελεί την πρώτη εντολή, τη δεύτερη εντολή, την τρίτη εντολή και συνέχεια μεταβαίνει στο loop. Διαφορετικά, αν είχαμε άλλο κομματικό δίκα που εκτελείται τη μια φορά, άλλο κομματικό δίκα που θα είχαμε την άλλη φορά, τότε δημιουργείται κίνδυνος διασωλήνωσης. Μία άλλη εντολή στη C που θέλουμε να τη μετατρέψουμε σε ARM, ομοίως βρίσκουμε τη διεύθυνση του α και το τοποθετούμε στο R4, τη διεύθυνση του β και το τοποθετούμε στο R4 και συνέχεια στο R1, άρα στην πρώτη περίπτωση το R0 έχει την τιμή του α, και στο δεύτερο μπλοκ το R1 έχει την τιμή του β. Μετά ακολουθεί η διεύθυνση της σύγκρισης, άρα αυτό εδώ πέρα το κομμάτι του μπλοκ είναι το if α μεγαλύτερο του β, όπου θα γίνει σύγκριση, και ακολουθεί το bg equal, branch if greater or equal, αν greater μεγαλύτερο equal ίσο. Αν το α είναι μεγαλύτερο ίσο του β, να πάει στο FB block, στο false block, αν το α είναι μεγαλύτερο του β. Αλλιώς, όπως έχουμε γνωρίσει στην 1086 αυτή τη χρονική, εκτελείται το συγκεκριμένο κομματικότητα, όπου τοποθετείται η τιμή 5 στο R0, υπολογίζεται και αποθηκεύεται στο R0 η τιμή αυτή που φέρει το R0, ομοίως στο C, διαβάζεται το C, διαβάζεται το D, εδώ διαβάζεται το C, εδώ διαβάζεται το D, γίνεται πράξη της πρόσθεσης και αποθηκεύεται το αποτέλεσμα στη μνήμη. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε, όπως και στην αρχιτεκτονική assembly 86, να τοποθετήσουμε την εντολή που θα μας αποτρέψει να εκτελέσουμε και το άλλο κομμάτι κώδικα, αν εκτελέσουμε αυτό το κομμάτι κώδικα. Οπότε υπάρχει branch στο after, που είναι αυτό εδώ πέρα. Αλλιώς ακολουθεί το false block, όπου βρίσκονται οι διευθύνσεις για το στοιχείο C, για το στοιχείο D, η πράξη της αφαίρεσης και αποθήκευση του αποτελέσματος. Θα μπορούσε βέβαια να γίνει το συγκεκριμένο παράδειγμα και με εντολές assembly που υποστηρίζουν υπόρους εκτέλεση. Δηλαδή, εκτελείται αυτή εφόσον οι σημαίες το επιτρέπουν. Εδώ βλέπουμε ότι δεν έχουμε if, then else, δηλαδή εκτελείται όλο το block κατευθείαν, και το true και το false.
όπου πάλι έρχεται η τιμή. Εδώ βλέπουμε το LT κάθε φορά ότι έχει τοποθετηθεί. Αν ισχύει LT less than στο προηγούμενο αποτέλεσμα, τότε γίνονται όλες αυτές οι πράξεις. Ενώ στο hold block είναι greater equal. Αν έχουμε λοιπόν μεγαλύτερο ίσο από το προηγούμενο αποτέλεσμα, κάνουμε αυτές τις πράξεις. Μπορούν να γίνουν επίσης και ολιστήσεις και προσθέσεις. Αυτό μπορεί να γίνει με ένα κύκλο με την εντολή add RA, RA, RJ, LSA κατά 2. Δηλαδή ο RJ θα γίνει ολίσεις αριστερή κατά 2 και θα προσθεθεί στον RA και θα αποθηκευτεί το αποτέλεσμα στον RA επεξεργαστή. Υπάρχει και η δήλωση switch, όπου έχουμε switch για μια συνθήκη να εκτελεστεί είτε το πρώτο, είτε το δεύτερο, είτε το τρίτο. Ομοίως βλέπουμε καταρχήν την τιμή του test και την παίρνουμε στο καταχωρητή R0 και στη συνέχεια μπορεί να γίνει να φορτωθεί η διεύθυνση της κάθε κατάστασης στον καταχωρητή R1. Βλέπουμε εδώ ότι χρησιμοποιείται και το LSL2 και γίνεται switch tab για το case 0, case 1 και ούτω καθεξής. Ένα φίλτρο λοιπόν, for ISO 0, F0 κτλ. Έχουμε αυτό το for loop, θα πρέπει να το αρχικοποιήσουμε, αρχικά 0 στο R0, 0 στο R8, η τιμή νη που είναι η τιμή των επαναλήψεων την τοποθετούμε στο R1 και στο R2 δίνουμε 0. Και στο loop body έχουμε ένα κομμάτι κώδικα που εκτελείται συνέχεια. Loop λοιπόν να φορτωθεί στο R4 το R3, R8, δηλαδή το CI στοιχείο, να φορτωθεί το HI στοιχείο, να γίνει πράξη του πολλαπλασιασμού, πρόσθεση και κάθε φορά ελέγχει αν το R0 έχει γίνει ίσο με το R1. Στο R0 κάθε φορά προσθέτουμε κατά 1, που είναι ο δείκτης, το I sin sin. Μόλις γίνει 1, τότε αν γίνει εψιλόν equal, τότε σταματάει αυτό το κομματικό δικά. Διαφορετικά, υπάρχει το branch if less than, αν το R0 είναι μικρότερο από το R1, να μεταβεί εκτέλεση πάλι στο loop. Το loop εδώ πέρα είναι ετικέτα. Δεν είναι εντολή assembly, είναι ετικέτα που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της διεύθυνσης. Για τη σύνδεση προτείνω χρησιμοποιείται η εντολή branch and link, δηλαδή η αντιγραφή του program counter στο R14 είναι σαν υπορουτίνα, μπορούμε να το σκεφτούμε. Και βέβαια για να επιστρέψουμε από τη ρουτίνα πρέπει να γράψουμε στο R15 την τιμή του R14. Ο παραπάνω μηχανισμός μας αφήνει να καλέσουμε διαδικασίες με βάθος ενός επίπεδου, γιατί αν καλέσουμε και άλλη διαδικασία συνέχεια θα χάσουμε την αρχική τιμή. Γιατί η πρώτη διαδικασία που θα κληθεί θα πάει στο R14, η επόμενη θα ξαναγραφτεί στο R14, άρα θα χαθεί η προηγούμενη τιμή που είχε το R14. Για τέτοιες διαδικασίες απαιτείται η κατασκευή στίβας, όπως παρακάτω, και χρησιμοποιείται ο R13 για να δείχνει την κορυφή της στίβας. Μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε μια στίβα και βλέπουμε εδώ πως με το R13 έχει υλοποιηθεί αυτή η στίβα, δηλαδή στη μνήμη έχει γίνει δέσμευση μιας περιοχής μνήμης και έχει χρησιμοποιηθεί ο R13 για να δείχνει κάθε φορά στην κορυφή της στίβας. Και έτσι λοιπόν, εδώ κάθε φορά που αποθηκεύεται η τιμή στο R13 αυξάνεται κιόλας κατά auto index κατά την επόμενη τιμή, ώστε κάθε φορά να δείχνει σε μια νέα καινή θέση, ώστε να αποθηκεύονται τα δεδομένα σε μια καινή θέση και όταν γίνει η επιστροφή θα πρέπει βέβαια να αφαιρέσουμε από το R13 τη τιμή 4 ώστε να δείχνει στην προηγούμενη τιμή. Είναι μια κλασική υλοποίηση στίβας αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή, αν το δούμε οπτικά, έστω αρχικά το R13 δείχνει σε αυτή εδώ τη θέση μνήμης. Μόλις κάνουμε κλίση
της F2 θα πρέπει να αποθηκευτεί η R14, η R14 που είναι η συνάρτηση επιστροφής της προηγούμενης συνάρτησης. Άρα βάζουμε εδώ ότι έχουμε το R14 της F1 και το R13 αυτόματα αυξάνει και δείχνει την επόμενη τιμή. Άρα το R13 δείχνει το επόμενο κενό μπλοκ. Μόλις κάνουμε κλίση μια νέα συνάρτηση F2, θα μπει πάλι το R14, αλλά αυτό το R14 τώρα θα είναι τη συνάρτηση F2. Αν κάνουμε και κλίση και άλλη συνάρτηση, και βέβαια κάθε φορά που κάνουμε store, επειδή είναι το auto index, αυξάνεται το R13 κατά 1, κατά 4, επί τη στιγμή που έχουμε βέβαια word, αυξάνεται κατά μία επόμενη word length. Έχουμε λοιπόν το, στην επόμενη φορά που θα γράψουμε το R14, μόλις κάνουμε branch if link, θα είναι στο F3 και το καθεξής. Άρα λοιπόν, όταν θέλουμε να επιστρέψουμε από το F1, αφαιρούμε από το R13 το 4, δηλαδή 4 byte, άρα το R13 θα δείξει στο 4 byte παρακάτω και αυτό θα αποθηκευτεί στον R15 προκειμένου να γίνει η μεταφορά στην διεύθυνση που είχαμε σταματήσει. Άρα λοιπόν, με τη χρήση, προσέχουμε εδώ το auto index που έχουμε και ότι αφαιρούμε 4. Το auto index αυξάνει κατά 4 μόλις έγινε αυτή η τιμή, ενώ το sub R13,DS4 μειώνει κατά 4 byte αυτή τη στίβα. Και βέβαια στο τέλος μεταφέρεται στο η τιμή στον καταχωρητή που πρέπει να αποθηκευτεί για επιστροφή, στον R15. Ο R15 είναι ο program counter. Ο ARM λοιπόν είναι μια λογαριασμό αρχιτεκτονική, οι περισσότερες οδηγίες είναι ρίσκ και λειτουργούν σε ένα ενιαίο κύκλο, μερικές σύνθετες συντολές διαρκούν περισσότερο και όλες οι οδηγίες μπορούν να εκτελεστούν από όρους, το οποίο έχει το θετικό ότι γλιτώνουμε τους κινδύνους διασωλήνωσης και γενικότερα κρατάμε την διασωλήνωση πάντα απασχολημένη και ποτέ να μην κάνει stall, να μην καθυστερεί. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η σημερινή ενότητα.